Για το παιδί της ιστορία. Λοιπόν, σήμερα παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή, δυνατή ομάδα και πολύ έντονη ομάδα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει συγκεντρώσει και αρκετούς βαθμούς και έχει πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Στο πρώτο τέταρτο ήταν ισορροπημένο και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά για να διεκδικήσουν το αποτέλεσμα την νίκη. Νομίζω ότι από 15 και μετά, εμείς πήραμε την κατοχή του παιχνιδιού, είχαμε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του αγώνα κυριαρχήσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την μπάλα πολύ στα πόδια μας, είχαμε δύο μοκάρια, είχαμε δύο τέρατε, είχαμε πολλές ευκαιρίες και ανταπηχθήκαμε στο τέλος, κερδίζοντας το πέναλτι και κερδίζοντας τον αγώνα. Είχαμε μια καλή εικόνα και πάλι και στα δύο ημίχρονα και θέλω να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες που πραγματικά και προσπάθησαν και έπαιξαν το ποδόσφαιρο και δημιουργήσαν ευκαιρίες και κερδίσαμε δίκαια. Πώς θεωρείς ότι ήταν μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις της ομάδας και κατά πόσο είναι θετικό για εσάς το ότι παραμείνατε αίτητοι μετά από τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος? Εντάξει, το ξαναπεί ότι όλα αυτά, ό,τι καλό έχει γίνει, ευτυχώς για μας, είναι αποτέλεσμα της συνολικής καλής αγωνιστικής μας εικόνας μέσα στο γήπεδο. Έχουμε παίξει συνολικά τους 5 αγώνες, γιατί έχουμε και ένα μας λιγότερο, αλλά συνολικά ακόμα και σε γήπεδα που δεν είναι καλός αγωνιστικός χώρος, γιατί σήμερα ήταν καλός, ήταν αρκετά καλός, αξιοπρεπέστατος. Σε γήπεδα που δεν είναι καλά ο αγωνιστικός χώρος, έχουμε προσπαθήσει να παίξουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα στυλ παιχνιδιού και αυτό το στυλ παιχνιδιού, αυτή η αυτοπεποίθηση, το πρέγμα της μπάλας, η πίεση, ο ρυθμός που έχουμε στην άμυνά μας και στην επίθεσή μας, μας δίνει και τους βαθμούς και τα γκολ που χρειαζόμαστε, αλλά και την πολύ καλή εικόνα ατομικά των παιχτών μας εκτός της ομάδας μας.